Αντέχετε. Έτσι, μπράβο. Εσείς αντέξετε. Εμείς αντέξουμε, όλα θα πάνε καλά. Θα χαρούμε σε Θα περάσω φεύγοντας. Γεια σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό σας μήνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας επισκέφθομαι και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι μόνο στα μεγάλα εμβόλια. Και στα κέντρα υγεία. Γιατί εκεί τα πιο πολλά εμβόλια σε τέτοιες δομές γίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 30 δομές, κύριε Πρόεδρε. 30 δομές της πρώτης ήρθε, 141 βοηθήσεις. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είσαι, καλό στον άνθρωπο. Δεύτερη δόση. Δεύτερη, άντε, τελειώνουμε. Αλλά θα προσέξεις παρά τα αυτά. Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι, μπράβο. Εμβολιαστήκατε, εντάξει. Δεύτερη ή πρώτη. Τελειώσατε. Γεια σας. Αλλά θα μου προσέχετε παρά τα αυτά, έτσι, μπράβο. Μασκούλες πάντα. Έτσι πρέπει. Καλή δύναμη σας έχω και καλό μήνα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Έτοιμοι. Γεια σας, καλημέρα. Από τα πρώτα εμβόλια. Στην κατηγορία των σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει με όλη αυτή την κατηγορία εντός του επόμενου μήνα για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο σχέδιό μας, να αρχίσουμε να εμβολιάζουμε και τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν λιγότερο βαριά υποκείμενο σήμερα. Αλλά προφανώς οφείλουμε να ξεκινήσουμε με εσάς για να σας προστατεύσουμε το στόμα των δυνατών. Ευχαριστούμε. Έχουμε και οι υπόλοιποι να έχουν την ευκαιρία άμεσα να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια σπίδα προστασίας όλοι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Έχουμε κάνει μέχρι στιγμής 1.700.000 εμβολιασμούς. Όπως βλέπετε, η διαδικασία λειτουργεί υποδειγματικά και θα πρέπει πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε τους υγειονομικούς μας, οι οποίοι με χαμόγελο υποδέχονται όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς μόνο το μήνα Απρίλιο, δηλαδή όσους λίγο λιγότερους από όσους έχουμε κάνει τους 3 μήνες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο. Και είμαστε σίγουροι ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα έχουμε εμβολιάσει όλους τους συμπολίτες μας άνω των 60 και όλους τους συμπολίτες μας με βαριά υποκείμενα νοσήματα με τουλάχιστον μία δόση. Το είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά θα αρχίσει το πράγμα να μειώνεται και η πίεση στα νοσοκομεία μας, διότι τα νοσοκομεία δοκιμάζονται πρωτίστως από τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς στο να αρρωστήσουν βαριά. Οπότε έχουμε καλή δύναμη, περαστικά σε κάθε περίπτωση και το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εδώ όχι μόνο για να περιθάλπτει τους ασθενείς με COVID, αλλά για να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα το χρειαστούν. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Εδώ σκανάρουμε τα κορίτσια για τις δόσεις. Πόσα, η συσκευασία που έρχονται είναι τέτοια πια. Ναι, και διπλής πάνω κάτω. Ναι, 64 το κάθε κουτί. Και η τροφοδοσία σε ένα κέντρο υγείας αυτού του μηλίου γίνεται κάθε πότε. Κάθε δύο φορές την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Γιατί είναι το Pfizer που θέλει τις 5 μέρες. Εμείς το έχουμε πάρει για να χρονομετρούμε μισή ώρα ώστε το ξεπάγωμα, ώστε να γίνεται η ανασύσταση και να γίνεται το μεταβολιασμό. Αλλά φαντάζομαι είστε πια πλήρως εξοικειωμένοι. Πολύ ωραία. Το σημαντικό είναι ότι το λένε οι πολίτες οι οποίοι έρχονται και βλέπουν μια διαδικασία που τους εκπλήσει ευχάριστα. Και από την προσέλευση είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξακολουθούμε να τονίζουμε, γιατί υπάρχει πάντα μια ανησυχία ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά και η μόνη λύση για να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τον κόσμο. Χωρίς μαζικό εμβολιασμό θα ταλαιπωρούμαστε διαρκώς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι από τον επόμενο μήνα θα μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια συνολικά. Κάνουμε 1,5 εκατομμύριο εμβολιασμούς, εκεί που το πρώτο τρίμηνο έχουμε κάνει 1.700.000. Αλλά πάλι
θέλω να τονίσω ότι είχαμε πει ότι θα κάνουμε ένα 700 και κάναμε ένα 698. 556. Άρα η διαδικασία υπάρχει τρέχει υποδειγματικά και εδώ, στον κύριο Δεμιστοκλέος πρέπει να με ευχαριστείτε. Αυτός τη συντονίζει όλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Με εμβολιασμένους συμπολίτες μας, κυρίως τους μεγαλύτερους, γιατί αυτούς έχουμε συγκινήσει, να φεύγουν από το εμβολιαστικό με το χαμόγελο στα χείλη, παρότι δεν μπορούμε να τους δούμε, το βλέπουμε στα μάτια τους. Αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι. Δεν είναι μόνο κάνει την πόλη και φύγει, είναι πώς τους αντιμετωπίζουμε. Εννοείται. Με ανθρωπιά, με αγάπη. Εννοείται. Με αυτό φαίνεται. Ξέρετε, ξαναχτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους. Και σε αυτό παίζεται ένα καθοριστικό ρόλο. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη που θα μας συνοδεύει και μετά τον COVID. Και βέβαια η μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Επειδή τώρα συζητάμε, ξέρετε, για το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι αυτά είναι κάποια χρήματα τα οποία δεν τους αφορούν καθόλου, σας διαβεβαιώνω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των πόρων που θα διατηρηθούν στην υγεία θα αφορούν τις δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την ψηφιοποίηση της υγείας, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να έχει πια ένα ψηφιακό φάκελο και να μπορούν όλοι να γνωρίζουν με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, αλλά και να γνωρίζουν όλοι, όσοι πρέπει να γνωρίζουν μάλλον, το πλήρες ιατρικό και ιστορικό του κάθε συμβουλίου. Και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι η πρώτη ωφελημένη από τους πόρους του Ταμείου. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, που προχωράμε στην Ελλάδα αρκετά χρόνια μπροστά. Να είστε καλά. Δεν θα τα κάναμε χωρίς εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και καλό μήνα. Άρα δεν ήταν πρώτα παιδιά. Όχι. Και το ότι θα κάνουμε 1,5 εκατομμύρια εμβόλια μόνο τον Απρίλιο, ούτε αυτό είναι από τα παιδιά. Γεια σας.